Ηρακλή πριν από μερικές μέρες. Θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για αυτόν τον Νιούελ αργότερα. Προς το παρόν το τζάμπολ ανάμεσα στον Φασούλη από το κέρδισε και τον Μικ. Και η μπάλα στα χέρια του Ρίβερς. Με τον Κακιούση αντίπαλο, ο Πακατσιάς με τον Στόμψη να μαρκάρει. Ο Στάρλας που βγαίνει από τα σκριν. Ο Ρίβερς. Ο Πακατσιάς. Που μπορεί να είναι shooting guard, αλλά δεν είναι και κανένα σπουδαίο σουτέρ, το ξέρετε άλλωστε. Πολύ ωραία πάσα του Τάρλατ, το πρώτο καλάθι από τον Παναγιώτη Φασούλα. Πολύ εύκολα αφού ο Μικ βγήκε μπροστά του για να κλέψει, δεν τον κάλυψε κάποιος συμπαίκτης. Το πρώτο φάουλ του αγώνα από τον Νάκιτς που αναλαμβάνει στο ξεκίνημα την εφρούρηση του Στιβ Μπάκναλ. Ο Μπάκναλ που έχω την αίσθηση ότι μετά τον Σντόμς θα είναι ο πιο αξιόπιστος παίκτης του φετινού Ηρακλή. Αυτό τουλάχιστον φαίνεται και από τα πρώτα παιχνίδια, αυτά της προετοιμασίας και εκείνο του κυπέλου. Η προσπάθεια από τον Μικ που έδωσε την πάσα, αυτή δεν έφτασε ποτέ στα χέρια του Καχιούση, όμως ανανεώνεται η επίθεση για τον Ηρακλή. Ο Μικ είναι με το 6, ο Σάλστρεμ με το 4 για τον Ηρακλή. Αυτός με το 13 είναι ο Μπάκναλ και με το 5 βέβαια ο Κακιούσης, ο οποίος αστοχεί σε προσπάθεια τριών πόντων. Μπαγκασιάς. Γύρισαν οι παίκτες του Ηρακλή. Ρίβερς. Τάρλατς. Κοιτάξτε πόσο μακριά μαρκάρει ο Μικ τον Τάρλατς. Το ίδιο και ο Σάλστρομ τον Φασούλα. Νάκιτς. Τάρλατς. Εύκολο καλάθι. 0-4 από τον Δράγκαν Τάρλατς. Ο Ολυμπιακός σε αυτό το ξεκίνημα του αγώνα κοιτάζει να εκμεταλλευτεί την δύναμη πυρός που έχει κοντά στα καλάθια. Ζόμς με τον Μπακατσιά εξ αρχής αντίπαλο. Το πρώτο φάουλ του Μπακατσιά πάνω στον Σλοβαίνο. Ο Γιούρις Ζόμς ο οποίος έπαιζε και δεν έπαιζε πριν αρχίσει το παιχνίδι, ήταν αμφίβολη η συμμετοχή του. Να πάλι το φάουλ. Ο Σλοβαίνος με τον Κακιούση τώρα. Η προσπάθεια από τον Μικ που βγάζει λανθασμένα έξω. Μπακατσιά σε προσπάθεια αφνιδιασμού και φάουλ του Ντόβς. Φάουλ τακτικής θα έλεγε κανείς για να σταματήσει το break του Ολυμπιακού. Άλλη μια φορά. Εδώ απλώνει το χέρι ο Ντόβς και κάνει το φάουλ στο Μπακατσιά. Ρίβερς. Ο Νάκης τον βλέπετε προσπαθεί και καταφέρει να ελευθερωθεί για λίγο τουλάχιστον. Δεύτερο φάουλ του Ντόβς μακριά από την μπάλα. Μέσα σε κάποιες αποδοκιμασίες από τους φανατικούς του Ηρακλή που επαναλαμβάνω ήρθαν τελευταία στιγμή, αποφάσισαν τελευταία στιγμή να έρθουν στο γήπεδο. Παρ' όλα αυτά την ώρα που ήρθαν δεν έχουν πάψει να εκτοξεύουν συνθήματα κατά των αφεντικών της ομάδας. Τώρα τα βάζουμε τον Ίβκοβιτς. Αναπόφευκτα φοβάμαι όλα αυτά. Ρίβερς. Άλλη μια ευκαιρία για εύκολο λέει από Τάρλατς, δεν θα την αχρηστέψει. 0-6. Ολυμπιακός με 3 συνεχόμενα λέει άπαινα του Φασούλα και 2 του Τάρλατς. Παίρνει γρήγορα μια μικρή διαφορά 6 πόντων. Ντόζ. Καχιούσης. Μπάκναλ. Και τώρα ο Μικ ο οποίος θα πάρει το φάουλ από τον Τάρλατς. Δικαίωμα για 2 βολές στον Άμπιεν Λέιτνερ. Ο Μικ που θα εκτελέσει μία ακόμα βολή. Ήταν ο πρώτος πόντος του Ηρακλή στο φετινό πρωτάθλημα. Το rebound από τον Σάλστρεμ που είναι καλός rebounder. Για να δούμε αν θα καταφέρει να βάλει και το καλάθι. Πραγματικά 3-6 από τον Ματίας Σάλστρεμ, τον Σουηδό, τον πρώτο Σουηδό που παίζει στο ελληνικό πρωτάθλημα. 28 χρονών ο Σάλστρεμ. Μπακατσιάς προσπαθεί με κάποια ζογκλερικά να ξεφύγει. Πάσα χαμηλά στον Τάρλατς. Αυτός κλείνεται στη γωνία από την πίεση του Σάλστρεμ. Τελικά γίνεται το λάθος. Η αμυντική πίεση των παιχτών του Ηρακλή απέδωσε ένα κλέψιμο. Κακιούσης. Ο Μικ ψάχνει στήριγμα. Ο Μπάκνελ 10 δευτερόλεπτα για τον Ηρακλή. Ο Σντόβς δεν μοιάζει να βιάζεται, 5 δευτερόλεπτα ακόμα, η εξέδρα αρχίζει και πανικοβάλλεται. Την μπάλα στα χέρια του Μικ και τελείωσε ο χρόνος, όχι του debate βέβαια, όπως συνηθίζαμε αυτές τις μέρες, αλλά της επίθεσης των 30 δευτερολέπτων. Την μπάλα στα χέρια του παιχτών του Ολυμπιακού, 3-6 μετά από 3 λεπτά αγώνα.
Φασούλας σχεδόν στη σέντρα, εκεί όπου είναι μάλλον ακίνδυνος, είναι σίγουρα ακίνδυνος. Τάρλατς, άλλη μια ρυψοκίνδυνη και απρόσεκτη πάσα. Μπάκναλ. Κακιούσης, Σντόλς για τρεις, σοπαλία, 6-6. Και μια πρώτη έκρηξη για τους οπαδούς του Ηρακλή στις Κερκίδες. Ξανά το τρίποντο του Γιούρι Σντόλς που αποθεώνεται. Νάκητς. Τάρλατς και τώρα Μπακατσιάς. Νάκητς. Η backdoor πάσα, ο Φασούλας ελευθερώθηκε. Και ανάμεσα στους δίδυμους πύργους του Ηρακλή, τον Μίκ και τον Σάλστρομ, ο Παναγιώτης Φασούλας θα κάνει το 6-8. Μπάκνελ ελευθερώθηκε. Το rebound από τον Τάρλατς. Ο Τάρλατς που μοιάζει αποφασισμένος να κάνει την καλύτερη σεζόν της καριέρας του. Εδώ θα πάρει το φάουλ από τον Σάλστρομ. Ευκαιρία για μια σφήνα λίγο δευτερολέπτο. Το παιχνίδι ξανάρχισε, ο Ρίβερς αστοχεί σε σούτ από καλή θέση. Οι παίκτες του Ηρακλή εύκολα στο rebound. Ο Μπάκνελ που συχνά πυκνά αναλαμβάνει καθήκοντα οργανωτή, παρότι στην πεντάδα υπάρχουν και ο Κακιούσης και ο Ντόξ εδώ με την μπάλα. Ο Μίκ πλησιάζει, θα τον σταματήσουν οι ψηλοί του Ολυμπιακού και επιθετικό φαουλ του Rivers, πάρα πολύ έξυπνα, στήθηκε εκεί ο Σάλστρομ. Ο Σάλστρομ που και αυτός έχει αμερικάνικη παιδεία, αφού πήγε σε πανεπιστήμιο στην Αμερική. Να πάλι φάση. Και η προηγούμενη, η τάπα εδώ από τον Φασούλα στον Μίκ. Ο Στόλτς από πολύ μακριά. Και επιθετικό φάουλ του Σουηδού που έσπρωξε τον Φασούλα στην προσπάθεια του να πάρει καλύτερη θέση για το rebound. Rivers. Μπακατσιάς. Ο Τάρλατς με τον Rivers, οι παίκτες του Ολυμπιακού ψάχνουν ένα διάδρομο, ο Νάκητς, να που τον βρήκε το διάδρομο και τον εκμεταλλεύτηκε, 6-10 από τον Σφράνκο Νάκητς. Ζόλς θα μιλά στον Σάνστρομ, αυτό θα πάρει το φάουλ από τον Φασούλα, ο οποίος από υπερβάλλοντα ζήλο έπεσε πάνω στον αντίπαλό του. Έξι δέκα, οι χαμένες βολές του Σάλστρομ κρατούν το σκορ αναλύωτο. Rivers. Φασούλας και Νάκητς για τρεις. Rebound από τον Τάρλατς που ήρθε από πίσω. Και πήρε το φάουλ. Εδώ ο Νιούελ, πολύ σπορτίφ με το μπλουζάκι του. Έχει κρατήσει το καλάθι του αλόβητο εδώ και 2-3 λεπτά παραβίαστο. Και έτσι ξέφυγε και πάλι με 12-6 από τις βολές του Drag and Tarlats. Tarlats έχει 6 πόντους και 4 rebound ήδη. Την μπάλα και πάλι για τον Ηρακλή που έχει 25 δευτερόλεπτα στην διάθεσή του. Με τον Μπάκναλ στην επαναφορά. Σάλστρομ. Ήταν ο Μίκ αυτός που αποσύρθηκε για να μπει ο Μπρούγος. Νάτος ο Μπρούγος, το πρώτο του σούτ δεν ήταν καλό. Rebound από τον Rivers. Γύρισαν γρήγορα οι παίκτες του Ηρακλή. Ο Τάρλατς βλέπετε αριστερά, ζητάει την μπάλα. Μπακατσιάς με πλάτη στο καλάθι. Μια κίνηση πίβοτ, όχι πολύ συνηθισμένη για τον διεθνή γκάρντ, ο οποίος όμως αξιοποίησε την ευκαιρία. 6-14. Δόλς. Καρκιούσης. Θα φτάσει στο καλάθι, θα τρακάρει και κάπου, αλλά θα κρατήσει την ισορροπία του. 8-14, να εδώ ο Λευτέρης Καρκιούσης, εκ των Ολυμπιονικών του φετινού πρωταθλήματος. Πέμπτος με την εθνική ομάδα στην Ατλάντα. Ο Φασούλας, άλλος ένας από την παρέα της Ατλάντα, εδώ θα πετύχει το καλάθι από την έξοχη assist του Rivers. Ο Κακιούσης δεν θα μπορέσει να τα αποδώσει, το rebound από τον Φασούλα. Rivers, 8-16 το σκορ. Πολύ δύσκολο σούτ από τον Rivers, ο Τάρλατς είναι και πάλι παρόν. Θα πάρει το τρίτο φάουλ του Σάλστρομ.
ο Σουηδός γρήγορα. Επιστροφή στο Ιβανόφιο, τώρα μόλις ξανάρχισε το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός είναι μπροστά με 16-8 με τους ψηλούς του να αλωνίζουν. Ο Ολυμπιακός έχει πετύχει και τους 16 πόντους του μέσα από τη ρακέτα. Έχει και τώρα την μπάλα. Όμως η ιστορία αυτή τη φορά δεν θα επαναληφθεί. Επιθετικό φάουλ του Rivers που διαμαρτύρεται εδώ έντονα και θα χρεωθεί και με την πρώτη φετινή τεχνική ποινή για τον Ολυμπιακό. Δείτε ξανά. Εδώ από αυτή την κουτιά του Κακιούση χρεώθηκε με επιθετικό φάουλ ο Rivers και στη συνέχεια η τεχνική ποινή. Μαζί μας το ρεπορτάζ από τον αγωνιστικό χώρο ο Γιώργος Μπούζος. Γιώργο, καλησπέρα. Να κοπεί αυτή η έφεση στο καλάθι από τους ψηλούς του Ολυμπιακού. Νικτίβολες από τον Σντόντς μείωσαν τη διαφορά σε 16-10. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει με την ίδια πεντάδα. Για τον Ηρακλή όμως υπάρχει και άλλη αλλαγή. Στη θέση του Σάλστρεμ που συμπλήρωσε τα τρία φάουλ μπήκε ο Μίλαν Γέρεμιτς, ένας ακόμα ομογενής από τους πάρα πολλούς που παρεπιδημούν στα μέρη μας. Από φέτος απέκτησε δικαίωμα συμμετοχής, ενώ ήταν από παλιότερα στη Θεσσαλονίκη. Περίμενε τη σειρά του υπομονετικά. Ο Νάκιτς, άλλος ένας από την ίδια συνομοταξία, αστοχή. Το rebound από τον Προύγος και τώρα ο Σντόξ. Η πάσα για τον Γέρεμιτς, αυτός μπροστά στον Φασούλα δεν τολμάει. Τολμάει ο Κακιούσης όμως, το rebound από τον Τάρλατς. Rivers, πάσα ευνηδιασμού στον Φασούλα που έφυγε πρώτος ή σχεδόν πρώτος μπροστά. 10-18 από τον Παναγιώτη Φασούλα. Έχει 8 πόντους. Ο καινούριος αρχηγός της εθνικής ομάδας μετά την αποχώρηση του Γιαννάκη. Μπρούγος. Κακιούσης και τώρα Μπάκναλ που δεν έχει φανεί. Η πάσα δεν ήταν κακή αλλά ο Γέρεμιτς δεν την περίμενε. Ο Κακιούσης μάλλον φάουλ πήγε να κάνει εκεί. Τελικά έκλεψε την μπάλα καθαρά και συνέχεια έχουμε τζάμπολ. Αφού Σντόντς και Μπακατσιάς έπεσαν μαζί πάνω στην μπάλα, μαζί και πάνω στην τελική γραμμή. Ο Σντόντς όμως φαίνεται να τραυματίστηκε και δικαιολογημένα ανησυχούν οι άνθρωποι του Ηρακλή. Εμείς δρατώμεθα της ευκαιρίας για μια πολύ σύντομη διακοπή. Θα γίνει τώρα ανάμεσα στον Μπακατσιά και τον Σντόντς που δεν πήδηξε καν. Ίσως επειδή νιώθει κάποιες ενοχλήσεις στο χτυπημένο του πόδι. Την μπάλα και πάλι στα χέρια των παιχτών του Ολυμπιακού. Το σκορ είναι 10-18 μετά από 8,5 λεπτά αγώνα. Ο Μπακατσιάς με την μπάλα στα χέρια. Ο Ολυμπιακός πάντα με τους 5 που ξεκίνησαν. Δεν έχει άλλωστε και λόγο να κάνει αλλαγή. Rivers. Η backdoor του Μπακατσιά. Όμως ο Μπάκναλ ήρθε από πίσω και έκλεψε. Ο Κακιούσης σε ένα κοντινό σουτ σχεδόν lay up. 12-18 από τον Λευτέρη Κακιούση. Rivers. Φάουλ από τον Κακιούση στον David Rivers. Δεν υπάρχει παρεξήγηση, άλλωστε και δύο είναι από τους ήρεμους παίκτες του πρωταθλήματος και μην κοιτάτε με την τεχνική ποινή που χρεώθηκε προηγουμένως ο Rivers. Δεν συμβαίνει και πολύ συχνά. Αυτός είναι ο Μικ που επανέρχεται στη θέση του Γέρεμιτς. Πέρσι την δεύτερη αγωνιστική ο Ολυμπιακός που ήδη είχε χάσει την πρεμιέρα μέσα στο γήπεδο των ΠΑΟΚ δεν άντεχε κατά κάποιον τρόπο δεύτερη ήττα. Ήρθε και κέρδισε στο Ιβανόφιο 74-71. Μένει να δούμε φέτος αν θα συνεχιστεί η παράδοση των προηγούμενων ετών ή η περισσυνή. Μπρούγος. Τάρλατς, εύκολο rebound. Ήδη το έκτο. Ο Μπακατσιάς πλησιάζει αλλά στοχή. Διαδεκτά φόλο από τον Φασούλα. 12-21 από τον Παναγιώτη Φασούλα που δίνει ρεσιτάλ κάτω από τα καλάθια. Μπάκναλ. Βλέπει την μπάλα ο Rivers και πάει μόνος εναντίον κανενός. Ο Κακιούσης τον πήρε στο κυνήγι αλλά δεν είχε καμία τύχη. Ο Rivers είναι πολύ γρήγορος. 12-23 σχεδόν στη συμπλήρωση του δεκαλέπτου. Ο Ολυμπιακός με όπλο την σφιχτή του άμυνα και την ισχύ του κάτω από τα καλάθια παίρνει ήδη μια διαφορά 11 πόντων πριν καλά καλά φτάσουμε στα μισά του πρώτου μέρους. Ο Μπρούγος προσπάθησε για ένα follow κάρφωμα. Φαίνεται να έχει χτυπήσει ο Φασούλα στην άλλη άκρη του τερέν. Στο μεταξύ ο Ολυμπιακός εκδηλώνει την επίθεσή του με καλάθι 2 πόντων του Rivers. Ο Φασούλας όμως είναι πεσμένος και φαίνεται να υποφέρει αφού ο Μπρούγος σκαρφάλωσε πάνω στην πλάτη του και δεν τα βάζει με την εξέδρα που τον καθυβρίζει.
Κοιτάξτε πάλι πώς χτύπησε ο Φασούλας. Όχι εδώ, αλλά στη συνέχεια που έρχεται ο Μπρούγκος με φόρα και με το γόνατό του τον χτυπάει. Χωρίς να το θέλει βέβαια. Το δεύτερο του. Για τον Ολυμπιακό έχει 3 ο Rivers, για τον Ηρακλή έχει 3 ο Σάλστρεμ. 14-25. Rivers. Ο Νάκητς με τον Τάρνας. Ο Μπαγκατσιάς ξανά με τον Νάκητς που μπερδεύεται για λίγο. Τελικά ο Μπρούγκος μαζεύει ένα ακόμα rebound. Ο Μπρούγκος που κάνει αρκετά καλή δουλειά στην συλλογή των σκουπιδιών. Εδώ όμως ο Κακιούσης θα πατήσει τελική γραμμή. Όσο και αν διαμαρτύρεται. Ο Πιτσίρκας ήταν δίπλα. Και ειδού του λόγου του αληθές. Του αληθές. Rivers. Πασούλας στα 6-6,5 μέτρα. Ο Τάρλας επίσης μακριά από το καλάθι. Ο Rivers φαίνεται κλεισμένος. Ο Μπακασιάς 7 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό. Ο Νάκητς ελευθερώθηκε 14-27 από τον Φράνκο Νάκητς. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να ανεβάζει τη διαφορά. Μπάκναλ, ωραία κίνηση, κακό lay-up και στη συνέχεια φάουλ πέρ του Ηρακλή. Με δράστη τον Νάκητς, τον τρίτο του. Πολύ πιο περπατημένος Αμερικανός, ο Willy Anderson που ετοιμάζεται να ντεμπουτάρει και αυτό στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ακούει τις οδηγίες του Ivković. Άλλες δύο χαμένες βολές, ο Ηρακλής έχει 5 στις 10. 14-27. Rivers, Μπακατσιάς. Ο Ολυμπιακός που όπως βλέπετε συνεχίζει τον περίπατό του μέσα στη ρακέτα του Ηρακλή. 14-29. Υπερδιπλάσει η πόντη του Ολυμπιακού από αυτός του Ηρακλή. Ο Μπάκναλ αστοχεί, ο Τάρλας μαζεύει. Μπακατσιάς θα φτάσει ως το lay-up και θα πάρει το φάουλ από τον Μπρούγκος. Ο οποίος ίσως ξέρει ότι ο Θήμης Μπακατσιάς δεν είναι και ο καλύτερος σούτερ από τη γραμμή του φαουλ. Rebound από τον Μπρούγκος. Ο Στόουτς ψάχνει διέξοδο μέσα στην ασφυκτική άμυνα του Ολυμπιακού. Τα κατάφερε, κίνηση ενδεικτική της μεγάλης του πλάσης. 16-30. 7-35. Τάρλατς. Άντερσον. Στο πρώτο του σούτ εν Ελλάδη, δεν ήταν καλό. Ο Rivers όμως μαζεύει το επιθετικό rebound παρά την προσπάθεια του Κακιούση. Καινούρια επίθεση. Ο Rivers στη δεύτερη χρονιά του στον Ολυμπιακό. Τάρλατς. Φάουλ από τον Μπρούγκος. Και δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές στον Dragan Tarlac. Προσπάθεια, 2 στις 2 βολές, 3 στα 3 σουτ. Ανάποδα βέβαια. Τα σουτ με 2 στα 2 και οι βολές τώρα 4 στις 4. Έχει και 7 rebound ο Tarlac. Τα κιούσεις. Αυτός είναι ο Μολτέντο, η μπάλα χαμηλά όπου ο Μικ θα αποτύχει αφού ο Τάρλατς ήρθε σαν σύμφωνας από πίσω και έδιωξε την μπάλα πάνω του καλάθι. Rivers για 2. 16-34 από τον Rivers. Ολυμπιακός που σουτάρει σε ποσοστά 67% παρακαλώ. Όχι και πολύ κολακευτικά για την άμυνα του Ηρακλή. Ο οποίος Ηρακλής αντίστοιχα έχει λίγο πάνω από 25%. Επίθεση 16 δευτερολέπτων για τον και γυρεό λεγόμενο. Κακιούσης. Ο Ηρακλής παίζει τώρα με 3 περιφερειακούς παίκτες. Η πάσα του Μολτέντο, που εδώ που τα λέμε δεν είναι και καθαρός περιφερειακός. Και το φάουλ που και... Οι δύο βολές κάνουν το σκορ 18-34. Ο Ολυμπιακός παρόλα αυτά είναι πολύ μπροστά ακόμα. Ο Ηρακλής έχει να βγει από ένα πηγάδι.
βήματα. Και μια χλιαρή διαμαρτυρία από τον Παναγιώτη Φασούλα. Έχουμε ένα ακόμα time out, 6 λεπτά και 6 δευτερόλεπτα πριν λήξει το ημίχρονο. 18-34 το σκορ. Στηρίξει την προσπάθεια της ομάδας τους. Ο Τόμιτς, όπως βλέπετε στο πλάνο, πέρασε στην πεντάδα των πυρεωτών στη θέση του Rivers. Ο Κακιούσης για λίγο μπερδεύτηκε, Μολτέντο. Καλή προσπάθεια. Κακό λέει άπα, αλλά εκεί είναι ο Μικ, ο οποίος τελειώνει τη φάση με άρεση. 20-34, ο Μικ που είναι ψηλός, είναι 2-9. Ξέρει μπάσκετ. Μπορεί να μην είναι η μεγάλη κλάση. Ο Μικ που πέρσι έπαιζε στην Τουρκία, στην Γαλατασαράι. Άντερσον. Και βήματα από τον Αμερικανό, ο οποίος ακόμα προσπαθεί να συνηθίσει τα νέα δεδομένα, να μάθει τα κατατόπια. Τους διαφορετικούς κανονισμούς επίσης. Μην ξεχνάτε πόσο διαφορετικά είναι τα πράγματα στο NBA από πλευράς κανονισμών. Ο Κακιούσης αποσύρεται, στη θέση του περνάει ένας από τους αυτόχθονες της ομάδας, ο Άγγελος Συριστατίδης, ένας νεαρός γκάρντ με μπόι 1.90, 18 χρονών. Είναι αυτός με το 15. Μολτέντο μετά το άστοχο σουτ του ίδιου. Αυτός είναι ο Συριστατίδης, ο Ιβκοβιτς εδώ χειροκροτάει. Στόβς. Μπρούγος και τώρα Στόβς και τώρα Μικ. Ήρθε ο Φασούλας να βοηθήσει τον Τάρλατς, μετράει το καλάθι όμως. Η μπάλα έχει αρχίσει να κατεβαίνει. Δείτε το, μόλις έχει αρχίσει να κατεβαίνει. 22-34, 4-49 πριν τελειώσει το ημίχρονο. Σειρά του Τάρλατς να πάει και τηρεί στον ίδιο κορμό με την προσθήκη του Βέλ και με μία αλλαγή ξένου παίκτη στη θέση του Μπέρι που τελείωσε κακήν κακός με τα βία, θα λέει κανείς, την περσινή χρονιά. Την πήρε ο Άντερσον. Τόμιτς. Άντερσον με τον Μολτέντο αντίπαλο. Τόμιτς. Φάουλ. Το οποίο υπέπεσε προσπαθώντας να βγει από τα σκρίν εδώ ο Συριστατίδης. Δύο βολές για τον Willie Anderson. Ο Rivers επιστρέφει αντί του Μπακατσιά αυτή τη φορά. Στα πόδι, τρεις ασκέντια ήταν και η καλύτερη συγχωρηματικότητα στα 23 του. Ήταν μέλος της καλύτερης πεντάδας των Rookies, των πρωτοεμφανιζομένων. Μετά είχε πολλούς τραυματισμούς και στα 29 του αποφάσισε να αναζητήσει μια νέα καριέρα μακριά από την πατρίδα του. Ο Στόβς από καλή θέση και αφού ελευθερώθηκε με αυτή τη γνωστή του κίνηση σήμα κατεθέν πραγματικά. 24-35, ο Ολυμπιακός είχε βρεθεί να προηγείται και με 16 πόντους. Τώρα η διαφορά έπεσε κάπως πιο χαμηλά στους 11. Βέλπ. Άντερσον για 3. Λοιπόν από τον ίδιο. Rivers. Ο κινητήριος άξονας του Ολυμπιακού. Κοιτάξτε το, εδώ τι κάνει και με ποιον τρόπο φτάνει στο καλάθι μέσα σε χειροκροτήματα. Αραιά, έστω. Ο Νιούελ έλεγε ότι η άμυνα πάνω στο Rivers θα είναι το κλειδί του αγώνα. Αν είναι έτσι, δεν τα έχει καταφέρει και πολύ καλά η ομάδα του. Ο Rivers έχει πετύχει 9 μάλλον άνετους πόντους, έχει δώσει και 3 ασίστ. Εδώ ένα κακό σουτ του Μικ, η μπάλα για τον Ολυμπιακό. Και ο Μπάκναλ με τον Κακιούση που ετοιμάζεται να περάσουν στον αγώνα. Δείτε πάλι το μαγικό του Rivers. Εδώ, καταπληκτική προσπάθεια πραγματικά. Σπάσιμο της μέσης και το lay-up με το δεξί από τον David Rivers. Άντερσον. Διάδρομο ψάχνει και διάδρομο βρίσκει τελικά. Rebound από τον Μικ. Ο Αμερικανός του παίρνει την μπάλα μέσα από τα χέρια. Ο Βέλπ θα φτάσει στο lay-up. Επιθετικό φάουλ. Μετράει το καλάθι ο Τσίλκας. 24-39. Το φάουλ ακριβώς πάνω στο τελείωμα της προσπάθειας για σουτ. Εδώ το κλέψιμο του Άντερσον. Και στη συνέχεια το φάουλ του Rivers. Το φάουλ του Ηρακλή που έχει 7 στις 13. Τώρα ο Μίκ έχει 1 στις 5 μόλις. Και 5 rebound.
Μια στις 6 τώρα. Βιαστήκαμε να πούμε ότι ξέρει τα βασικά του μπάσκετ. Τόμιτς. Νάκητς. Πασούλας. Φάουλ από τον Μπρούγος. Μάλλον αψυχολόγητο αφού ο Βασούλας οθόνες σας, 10 πόντι, 6 rebound, μία τάπα και μία στις δύο βολές τώρα, 24-40 ξανά στα ύψη διαφορά. Ο Ηρακλής που δεν δείχνει σε θέση να απειλήσει, να διεκδικήσει την νίκη, ακόμα είναι βέβαια πολύ νωρίς, ας μην βγάλουμε συμπεράσματα. Μπάκνελ. Χαμηλά και πάλι στον Μίκ, αυτός προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τον πόη του, ο Μπρούγος έρχεται και ολοκληρώνει τη φάση. 26-40. Πάλι εδώ ο Μίκ στο σουτ που ίσως να έστειλε την μπάλα ούτως ή άλλως μέσα. Το καλά χρεώθηκε στον Μπρούγος. Όχι στον Μίκ χρεώθηκε και από εκεί 9 πόντους. Βέλπ. Τόμιτς. Φασούλας με τον Μπρούγος, rebound από τον ίδιο τον Φασούλα μετά την προσπάθεια του Νάκητς. Έχουμε τώρα φάουλ που κερδίζει ο Φασούλας, για άλλη μια φορά θα πάει στην γραμμή των βολών. Το 26-40 παραμένει. Γιέρεμιτς και τώρα Μίκ. Δεν τολμάει να πάει κοντά στο Φασούλα. Ο Κακιούσης περνάει την μπάλα στο Μίκ, αυτός γυρίζει, ωραία κίνηση. 28-40, ο Ηρακλής προσπαθεί να στηριχθεί μέχρι ενός σημείου στις κινήσεις του Μίκ γύρω από το καλάθι. Αυτός δεν τα καταφέρνει πάντα, αλλά πάντως είναι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του μέχρι τώρα. 11 πόντι. Rivers. Ο Rivers προσπαθεί με ένα σπάσιμο της μέσης, αλλά στοχή. Μπάκναλ. Rebound από ποιον, από τον Βέλπ, ο οποίος με δύναμη έφτασε πιο ψηλά από όλους και στη συνέχεια το lay up από τον Τόμιτς. Έχουμε time out. Μικρόφωνο λοιπόν και πάλι στην Αθήνα. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να παίρνει πόντους από τους ψηλούς του, γενικά μέσα από τη ρακέτα. Δεν έχει χρειαστεί να σκοράρει από μακριά. Ο Ολυμπιακός έχει 0 στα 2 τρίποντα. Κακιούσης. Το πάσιμο, το λέει από άστοχο. Εκεί είναι ο Σντό, σου φέρνει το επιθετικό rebound. Μέσα στον χαλασμό. Πέρασε και από Παπα-Νικολάου. Για αυτές τις τελευταίες φάσεις του πρώτου μέρους. Ο Γέρεμιτς θα τα καταφέρει. 30-42 από τον νεαρό, τον Μίλαν Γέρεμιτς. Εδώ ο Άντερσον στο πάγκο. Ο Άντερσον που μόνος του έλεγε ότι οι πρώτες εβδομάδες θα είναι για αυτόν διάστημα μαθητείας. Βέλπ. Η πάσα στον Παπα-Νικολάου, αυτός θα πάρει το φάουλ. Αυτή τη φορά μοιάζει να τραυματίστηκε ο Βέλπ. Οι ομάδες με 12 παίχτες. Λέμε τι θα κάνει τότε. Προπονητής ΣΑΕΚ. Για το βάζει 11. Άλλη μια βολή για τον Παπα-Νικολάου που τελευταία δεν τα πάει και πολύ καλά από τη γραμμή του φάουλ. Προς επίρρωση είναι αυτό που λέγαμε, δύο χαμένες του βολές. 30-42, 17 δευτερόλεπτα και 6 δέκατα. Μία επίθεση λογικά για τον Ηρακλή, μπάλα στα χέρια του Μπάκναλ. Τον περιμένει ο Παπα-Νικολάου. Για να δούμε αν θα πέσει η διαφορά στους 10 πόντους. Για πρώτη φορά μετά από πολλή ώρα. Η πάσα δεν ήταν καλή, εκλέψε ο Βέλπ και δίνει την πάσα ευνηδιασμού. Ο Ρίβερς δεν θα προλάβει. Θα προλάβει μάλλον να γυρίσει, αλλά ο χρόνος τελείωσε πριν σηκωθεί ο Παπα-Νικολάου. Το σκορ του πρώτου μηχρόνου λοιπόν εδώ στο Ιβανόφιο είναι 30-42 υπέρ του Ολυμπιακού που έχει εξ αρχής. Σντόλτς, ο Σάλστρεμ που έπαιξε λίγο στην αρχή και μετά έμεινε στον πάγκο λόγω και των τριών φάουλ που έχει χρεωθεί. Ο Μίκ και ο Μπάκναλ, η καλή πεντάδα δηλαδή του Νιούελ, και για τον Ολυμπιακό ο Ρίβερς, ο Μπακασιάς, ο Παπα-Νικολάου, ο Τάρλατς και ο Φασούλας. Rivers με τον Κακιούση και πάλι φλουρό. Ο Παπα-Νικολάου έξω στον Μπακασιά, σουτ για δύο πόντους από τον Ευθύμη Μπακασιά. Rebound από τον Παπα-Νικολάου που τις κυνηγάει συνήθως τις φάσεις, το επιθετικό rebound. Yeah.
Rivers, Μπακατσιάς. Ψάχνει αλλά δεν βρίσκει, βρίσκει τώρα τον Παπα-Νικολάου. 10 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό. Rivers. Τώρα την μπάλα έξω στον Μπακατσιά. 2 δευτερόλεπτα, 1. Ο Μπακατσιάς στο τέλος του χρόνου αστοχή. Θα ανανέωσει όμως και πάλι ο Ολυμπιακός στην επίθεσή του. Συμπληρώθηκε ένα ολόκληρο λεπτό στο δεύτερο ημίχρονο και παίκτες του Ηρακλή δεν έχουν αγγίξει ακόμα την μπάλα. Τρίτη συνεχόμενη επίθεση για τον Ολυμπιακό. Παπα-Νικολάου. Το φάουλ του Μπάκνελ. Και εδώ ο Άγγλος μπορεί να ακούγεται σαν ανέκδοτο το Άγγλος μπασκετμπολίστας, αλλά ο Μπάκνελ δεν είναι αστεία περίπτωση. Έπαιξε και στους Lakers για λίγο έστω, ως ρολίστας έστω. Παπα-Νικολάου, άλλο ένα φάουλ. Μακριά από την μπάλα από τον Μικ. Το δεύτερο πάνω στον Φασούλα. Μπακατσιάς θα επαναφέρει. Rivers. Ο Φασούλας πλησιάζει, νικάει με άνεση τον Σάλστραμ, το σκορ γίνεται 30-44. Κακιούσης, κορδός με τον Μπακατσιά πάντα φρουρό, αυτός άρχισε να πάει πάνω του, το follow από τον Μπάκνελ, ο οποίος πιέστηκε τελευταία ώρα και δεν τα κατάφερε. Rivers. Φασούλας προσπαθεί να πλησιάσει και τα καταφέρνει μάλλον άνετα. Αφού δεν πήγε κανένας να βοηθήσει εκεί τον Μικ. Φασούλας που αν θυμάστε είχε ανακηρυχθεί καλύτερος παίκτης για το 1995 ως ημερολογιακή χρονιά. Για την σεζόν 95-96 κορυφαίος ήταν, κορυφαίος ψηφίστηκε ένας άλλος ερυθρόλευκος που λείπει σήμερα, ο τραυματισμένος Γιώργος Σιγάλας. Το κενό του πάντως δεν έχει φανεί. Ο Κακιούσης εδώ πήρε ένα επιθετικό rebound και μέσα στους ψηλούς τρύπωσε, εστόχισε 32-46. Νάτος ο Κακιούσης, ο Λάκης όπως τον φωνάζουν οι φίλοι του, έχει 6 πόντους και μία μόνο ασίστ. Τάρλατς. Τέταρτο φάουλ του Σάλστρεμ που προσπάθησε να κρατήσει μακριά από την μπάλα των Τάρλατς. Ο Σάλστρεμ που δεν έχει φανεί καθόλου. 2 μόλις πόντι, 1 ριμπάλ, 4 φάουλ. Δεν είναι εδώ και η καλύτερη συγκομιδή. Rivers. 32-46 μετά από 2,5 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Μπρούγος ετοιμάζεται να μπει προφανώς στη θέση του Σάλστρεμ που έφτασε στο κατόφλι της αποβολής. Βήματα που στηρίζουν ταυτόχρονα οι δύο διαιτητές, βήματα του Τάρλατς. Ευκαιρία για μια απόλυση, οργανώνει το παιχνίδι για τον Ηρακλή. 32-46 μπήκε ο Μπρούγος στη θέση του Σάλστρομ που αποχώρησε φορτωμένος με 4 φάουλ. Ο Κακιούσης πέρασε και πάλι. Για μια φορά η άμυνα του Ολυμπιακού συνελήφθη υπνώσουσα. Να ο Λευτέρης Κακιούσης πέρασε τον Φασούλα. Δεν ήταν κανείς από πίσω όπως μάλλον περίμενε ο Φασούλα. 34-46. Τάρλατς. Παπα-Νικολάου. Φασούλας σε ένα άσχημο πίβοτ. Άλλη μια ευκαιρία για λέει από τον Κακιούση, ο οποίος με αυτές τις συνεχόμενες προσπάθειες θα πλησιάσει. Κοιτάξτε πως κάνει, 36-46 στους 10 πόντους για πρώτη φορά μετά από ώρες, θα λέγει κανείς. Η διαφορά, πανηγύρια στις εξέδρες, ξανά το lay-up, ο Ιβκοβιτς έχει πάρει time out. 36-48. Το σκορ λοιπόν, η διαφορά ξεπέρασε ξανά τους 10 πόντους μετά από 4 λεπτά αγώνα στο δεύτερο ημίχρονο. Με τα συνεχόμενα καλάθια του Κακιούση ο Ηρακλής πλησίασε κάπως από εκεί που είχε μείνει και 16 πόντους πίσω. Τώρα είναι στους 12 και πριν στους 10. Ωραία προσπάθεια αλλά άστοχο σουτ του Μπάκνελ, ο Μικ δεν μπορεί να συγκρατήσει. Rivers.
Ολυμπιακός που παίζει ουσιαστικά με ένα ξένο σήμερα. Ο Άντερσον αγωνίστηκε μόλις 4 λεπτά και 52 δευτερόλεπτα και πέτυχε ένα πόντο. Ο Ρίβερς στον Παπα-Νικολάου, αυτός στον Τάρλατς. Και φάουλ του Μπρούγκος στον Φασούλα. Γκρίνια εδώ από τον Τζον Μπρούγκος που είναι και λίγο ξύθιμος. Προς το παρόν έκανε το τέταρτο του φάουλ. 4 έχει ο Σάλστρεμ, 3 έχει ο Μικ. Ιδιαίτερα φορτωμένη υψηλή του Ηρακλή. Θα ακούσουμε τον Γιώργο Μπούτσο. Γιώργο, υπάρχει κάτι από τον αγωνιστικό χώρο? Όλα όσα είπε ο κύριος Νιόλ στους παίκτες στο time out. Πάρτε τα rebound και θα κερδίσουμε το παιχνίδι. Αυτά ήταν τα λόγια του Νιούελ. Νίκο, το μικρόφωνο και πάλι σε σένα. Για να δούμε λοιπόν. Προς το παρόν τα rebound είναι 26-17 υπέρ του Ολυμπιακού. Ο Τάρλατς κάνει μια κακή πάσα προς τον Παπα-Νικολάου και το έξυπνο φάουλ του Στόβ σταματάει μια επίθεση που έμοιαζε να καταλήγει σε βέβαιο καλάθι. Να ο Μπακασιάς. Ο Μπακασιάς αθόρυβος αλλά πολύ πρακτικός και αποτελεσματικός. Ο Ιβκοβιτς που δεν ξεφεύγει από τον κανόνα που θέλει στους προπονητές να γκρινιάζουν. Κακιούσες. Σντόβτς. Κλεισμένος από τον Μπακασιά, ψάχνει βοήθεια. Γέρεμιτς που μπήκε στο παιχνίδι στη θέση του Μπρούγκος. Ο Κακιούσης έξω, ο Μπάχναλ παίρνει φάουλ από τον Παπα-Νικολάου. Μετά από 5 λεπτά, στιγμή που έφτασε σε αυτά τα επίπεδα και μετά, από τα πρώτα 6-7 λεπτά δηλαδή. Μπάχναλ, Στόουτς. Προσπαθεί να καθοδηγήσει τους συμπαίκτες του. Την μπάλα χαμηλά στον Μικ, αυτός αστοχεί παρότι ο Φασούλας δεν βγήκε πάνω στο σουτ. Ο Νιούελ φαίνεται απογοητευμένος. Μπακατσιάς φτάνει κοντά στο καλάθι. Το σουτ κόπηκε, ο Φασούλας ζητάει με 3 στο καλάθι και παίρνει τεχνική ποινή. Όχι ο Φασούλας όμως, αλλά ο πάγκος του Ολυμπιακού. Δείτε ξανά. Την μπάλα κατεβαίνει. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Το καλάθι δεν μέτρησε και στη συνέχεια πήρε τεχνική ποινή ο Ιβκοβιτς. Δικαίωμα για 2 βολές. Κοιτάξτε την έκφραση στο πρόσωπο του Ιβκοβιτς. Για να γυρίσουμε για πολύ λίγο στο Μαρούσι. 2 βολές λοιπόν για τον Γιούρις Ντόβτς και δεύτερη τεχνική ποινή. Αν είναι στον Ιβκοβιτς, θα πάει στον πάγκο Ιβκοβιτς. Νομίζω ότι ο προπονητής του Ολυμπιακού θα δει το υπόλοιπο παιχνίδι από την εξέδρα. Για να δούμε. Εκτός αν έχει χρεωθεί στον πάγκο γενικώς. Αν άκουσα καλά και από ό,τι μεταφέρει και ο Γιώργος Ομπούτσος, νομίζω ότι και οι δύο τεχνικές ποινές είναι στον Ντούσαν Ιβκοβιτς. Για να ακούσουμε τον Γιώργο Ομπούτσο που έχει ανοιχτό μικρόφωνο κοντά στην γραμματεία. Συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις από τον μεταξύ του κυρίου Ιβκοβιτς και του κυρίου Πιτσίλκα. Είναι όμως η λυμένη απόφαση των διαιτητών. Η δεύτερη τεχνική ποινή έχει δοθεί στον τεχνικό των Ιθρολεύκων, ο οποίος θα πρέπει να εγκαταλείψει τον πάγκο του Ολυμπιακού. Νομίζω ότι από εδώ και πέρα τα όσα λέγονται είναι απλά μια συνομιλία φιλοσοφικού, φιλολογικού περιεχομένου που θα μπορούσε να γίνει και μετά το παιχνίδι. Ο κύριος Ιβκοβιτς όντως το παίρνει απόφαση. Θα εγκαταλείψει τον πάγκο του Ολυμπιακού, έστω μεταφέροντας και τις αντιρρήσεις του. Ένα χαριτωμένο στιγμιότυπο. Οι τεχνικές ποινές δίνονται πολύ πιο εύκολα από ότι εδώ στην Ελλάδα. Να εξηγήσουμε τι προβλέπουν οι κανονισμοί. Ότι αν δύο τεχνικές ποινές χρεώνεται ο προπονητής, ο ίδιος ο προπονητής μιας ομάδας αποβάλλεται επίσης αν χρεωθούν τρεις τεχνικές ποινές στον πάγκο γενικώς. Δηλαδή ακόμα και αν είναι μία στον ίδιο και δύο στα υπόλοιπα μέλη του πάγκου. Ο Ιβκοβιτς θα πάει στα αποδυτήρια. Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Εκεί υπάρχει κάποιο πρόβλημα αφού μερικοί φανατικοί επιστροφή στο Ιβανόφιο. Μικρόφωνο και πάλι στον Γιώργο Μπούτσο. Γιώργο. Ο κύριος Ιβκοβιτς καθόταν αγκιστρωμένος επάνω στα αγκυκλειδώματα.
σαν θηρίο στο κλουβί, τελικά θα έπρεπε να πάει στα αποδυτήρια όπως και έγινε μετά από την υπόδειξη των διαιτητών. Νίκο. Πήγε λοιπόν στα αποδυτήρια, έφυγε από το παρκέ ο Ίβκοβιτς. Να πούμε πάντως ότι ο Ηρακλής εκμεταλλεύτηκε ελάχιστα την ευκαιρία αυτή που του παρουσιάστηκε να πλησιάσει, αφού από τις 4 βολές τεχνικής ποινής ο Στόρτς αξιοποίησε τις 2. Ενώ στη συνέχεια έχασε και την επίθεση ο Ηρακλής. Αντίθετα, ο Τάρλας έκανε το 38-50 στη συνέχεια. Αν είδα καλά, ο Ίβκοβιτς φώναξε φεύγοντας στα αποδυτήρια, φώναξε για λίγο μαζί του τον Ευθύμη Μπακατσιά μέσα, ο οποίος όμως ξαναγύρισε γρήγορα, ποιος ξέρει, ίσως να παίξει το ρόλο του αγγελιαφόρου από εδώ και πέρα ο Μπακατσιάς, όπως έκανε μια φορά και ένα καιρό, ενώ ο Κακιούσης αστοχεί σε τρίποντο, όπως έκανε μια φορά και ένα καιρό ο Ιώσ Γκομέλσκι, ο Κύριλλος Γκομέλσκι, στο Ευρωμπάσκετ του Ζάγκρεμπ, αλλά αυτά είναι άλλα λόγια. Να γυρίσουμε εμείς στο παιχνίδι, το άστοχο σουτ του Ρίβερς, το σκορ παραμένει 38-50. Ο Ολυμπιακός στα υπόλοιπα 13 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα θα συνεχίσει χωρίς τον βασικό του προπονητή στον πάγκο, χωρίς δηλαδή να κοουτσάρεται από τον Ίβκοβιτς. Ξανά η προσπάθεια του Κακιούση που πέρασε, ίσως και να πατσίγαμε. 40-50 με τον Κακιούση να έχει βάλει 8 πόντους ήδη στο δεύτερο ημίχρονο σε 7 λεπτά, ενώ είχε 4 στο πρώτο. Τόμιτς, Πασούλας, ο Τάρλατς απέτυχε στο φόλεο, Μπάκναλ. Μικ με τον Φασούλα, δεν τολμάει. Γιέρεμιτς το σούτ από πολύ μακριά, ο ριμπάντ από τον Νάκητς. Κοιτάξτε εδώ τον Μπογατσιώτη, ο οποίος από τον πάγκο, αν μη τι άλλο, συναγωνίζεται σε εκδηλωτικότητα στον Ίβκοβιτς. Ο Ίβκοβιτς που έχει άλλον ένα βοηθό, άλλον ένα συνεργάτη, τον Μίλαν Μίνιτς. Αυτός όμως περισσότερο βοηθάει στην γύμναση των παιχτών παρά στο κουτσάρισμα. Σούτ για 3 πόντους από τον Νάκητς, πολύ κακό, η μπάλα κατευθείαν στα χέρια του Τάρλας και φάουλ του Κακιούση που προσπάθησε να την κλέψει. Να, ο αρχηγός του Ηρακλή. Ο Νιούελ έχει χρησιμοποιήσει τους 9 από τους 10 παίκτες που έχει στη διάθεσή του. Δεν έχει παίξει μόνο ο Γιάννου Ζάκος. Ετοιμάζεται τώρα ο Μολτέντο, τον είδατε για λίγο. Τόμιτς. Για τον Ολυμπιακό δεν έχει παίξει μόνο ο Γαλακτερός. Καλάθι και φάουλ, μια εντυπωσιακή προσπάθεια του Τάρλατς που σηκώθηκε πολύ ψηλά και νίκησε τους αντιπάλους του. Εδώ ο Μολτέντο. Δικούς τους ομογενείς κατά κάποιο τρόπο. Ο Μολτέντο είναι 22 ετών. Τσιρικάς, εγώ οι 2-2. Μπάκναλ. Ο Μπάκναλ περνάει από το σκριν του Μολτέντο, του βγάζει και την μπάλα έξω. Είναι καλός σου τέρα ο Μολτέντο. 43-52. Για πρώτη φορά η διαφορά σε μονοψήφιο νούμερο. Για πρώτη φορά μετά τα πρώτα λεπτά, εννοείται. Άλλο ένα φάουλ που σφυρίζεται μακριά από την μπάλα. Το τέταρτο του Μικ. Ο Μικ που μοιάζει απορριμμένος. Εννοείται. 43-53 με τον Τάρλατς να φτάνει τους 15 πόντους και 12 rebound. Μπάκναλ. Ασφαλώς από αυτόν θα περίμενε περισσότερο από τον του. Αστοχεί πάλι ο Μπάκναλ, όμως ο Μίκ είναι παρόν, δεν φοβήθηκε τον κίνδυνο του πέμπτου φάουλ. 45-53. Ο Ολυμπιακός φαίνεται λίγο βραχυκυκλωμένος, λίγο μπερδεμένος μετά την αποβολή του προπονητή του. Ο Νίκοβιτς που δεν έκανε ακριβώς το καλύτερο δυνατό ποδαρικό στον πάγκο του Ολυμπιακού σε αγώνα πρωταθλήματος, γιατί κοουτσάρισε και στο κήπεδο με τον Πειραϊκό. Ρίβερς για 2 πόντους από καλή θέση. Ο Φασούλας είναι εκεί. Ο Κακιούσης του κλέβει την μπάλα πονηρά πονηρά. Μπορεί να του πήρε και το πορτοφόλι ή το κινητό τηλέφωνο ίσως. Ο Κακιούσης αστοχεί, αλλά ο Μίκ είναι και πάλι παρόν. Και ξαφνικά έχουμε παιχνίδι εδώ στο Ιβανόφιο. 47-53. Ο Ηρακλής μειώνει με τα συνεχόμενα καλάθια του Μίκ.
Ο Μίκ που έφτασε τους 13 πόντους και τα 10 rebound σιγά σιγά. Πασούλας. Rebound από τον Μολτέντο. Μολτέντο που βοηθάει. Προσπαθεί να κάνει το coast to coast, εκεί όμως πέφτει πάνω στο τείχος που λέγεται Τάρλας. Και φάουλ του Πάκναλ στο Rivers. Δικαίωμα για δύο βολές στον κουμανταδόρο του Ολυμπιακού. Ο Μπογατσιώτης βάζει στο παιχνίδι το Βέλκ στη θέση του Φασούλα. Αυτός με το 4 είναι ο Σάλστρεμ. Για τον Ηρακλή το μεγάλο πρόβλημα είναι τα φάουλ. Ειδικά των ψηλών του παιχτών. Έχει 4 ο Μικ, 4 ο Σάλστρεμ, 4 ο Μπρούγος. Ακόμα και ο Μπάκναλ που μπορεί υπό συνθήκες να βοηθήσει μέσα στη ρακέτα. Έχει 3. Ο Ολυμπιακός από την άλλη πλευρά έχει προβλήματα όταν δεν καταφέρνει να εκμεταλλευτεί τους ψηλούς του. Μακρινό σούτ δεν έχει σχεδόν καθόλου ο σημερινός Ολυμπιακός. 0 στα 5 τρίποντα. (47-54) από τον Rivers που είναι πάντα καλός στις βολές. Ο Νάκης στο πάγκο. 47-55. 10 λεπτά μέχρι το τέλος, 10 λεπτά για το τέλος, 10 λεπτά που ενδεχομένως να μας επιφυλάσσουν suspense. Ο Πάκναλ χαμηλά στον Σάλστρεμ. Μολτέντο από την ίδια θέση. Αυτή τη φορά ήταν πολύ κακό το σούτ, όμως ο Βέλτ δεν μπορεί να συγκρατήσει την μπάλα. Ο Μπογατσιώτης βηματίζει νευρικός και ανήσυχος. Ο Ολυμπιακός, θυμηθείτε, στο πρώτο μήχρονο προηγήθηκε και με διαφορά 16 πόντων. Μπάκναλ με τον Παπα-Νικολάου φλουρό. Ο Μπάκναλ που έχει εξουδετερωθεί. Γιαννουσάκος που πέρασε για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Ο Μπάκναλ πλησιάζει. Νέο άσχημο σούτ. Ο Μπάκναλ που έχει 2 πόντους με 0 στα 9 σούτ, παρακαλώ. Μόνο με 2 βολές έχει βρει στόχο, λες και είναι ματιασμένος. Τόμιτς. Παπα-Νικολάου. Τόμιτς. Φάουλ από τον Μολτέντο. Για άλλη μια φορά θα εκτελέσουν βολές οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός που κερδίζει τα φάουλ σωριδών έχει 10 κερδισμένα και έναντι μόλις 3 του Ηρακλή. Ενώ έχουμε και 5ο φάουλ από τον Τόμιτς, από τους παλιότερους πλέον παίκτες του Ολυμπιακού. Ριμπάντα από τον Γέρεμιτς. Γιαννουζάκος. Μορθέντο. Ωστόσο με τον Τόμιτς τώρα φρουρό. Από τη στιγμή που βγήκε ο Μπακασιάς και μετά. Γιέρεμιτς. Κακό σου την μπαλά στα χέρια του Τόμιτς. Ο Rivers offside που λένε. Δεν έχει πρόβλημα. 47-58. Εκτοξεύεται ξανά η διαφορά. Με ένα σερί 5-0 του Ολυμπιακού. Ο Ηρακλής πλησίασε στους 6 αλλά μετά έχασε και πάλι την επαφή. 8 και 20 για το τέλος. Ο Σντόβς από πολύ μακριά. 50-58 από τον Γιούρι Σντόβς. Που τραυματίας και τραυματίας. Κοιτάξτε, όμως του είναι μπανταρισμένο. Στο πόδι του παραλίγο να του στερήσει τη συμμετοχή. Κι όμως συνεχίζει. 50-58. Η πάσα ήταν κακή. Η μπάλα στην χέρια του Μπάκναλ. Το φάουλ του Τόμιτς που σταματάει την όποια πιθανότητα ευνηδιασμού, άλλωστε ο Ηρακλής δεν εκτελεί ακόμα πολλές. Κοίτατε ξανά το φάουλ του Τόμιτς. Μολπέντο, Σντόβτς, Μπάκναλ. Μολπέντο. Θα χάσει την μπάλα, η οποία όμως είναι και πάλι για τον Ηρακλή. Χωρίς να ανανεωθεί το χρονόμετρο των 30 δευτερολέπτων. 19 απομένουν για την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Σντόουτς.
Για τρεις ο Στόπς, νέο καλάθι, 53-58. Με τον Στόπς να κάνει τα μαγικά του, δύο συνεχόμενα τρίποντα από τον τρομερό Σλοβαίνο. Σκυλή είναι το παρατσούκλι και νομίζω ότι είναι εύστοχο σε διαφορά τον φανατισμό και την αυταπάρνησή του. Βέλπ. Ο Παπα-Νικολάου κόβεται, αλλά έχει πάντα την μπάλα. Ο Τάρλατς, ο Βέλπ είναι αγκυροβολημένος εκεί. Δεν δέχτηκε ποτέ την μπάλα, ο Τάρλατς όμως τελείωσε τη φάση, 53-60. Φάουλ του Τόμιτς ξανά. Κόσμος μπαίνει και κόσμος βγαίνει στην πεντάδα του Ολυμπιακού. Μπαγκατσιάς και Φασούλας. Να ξανά το φάουλ του Τόμιτς που αποσύρθηκε, όπως αποσύρθηκε και ο Βέλ. Σντότς. Ο Μπαγκατσιάς πήγε πάνω του αφού ο Τόμιτς απέτυχε. Κατακιούσε στον πάγκο. Εν τω μεταξύ αξίζει να σημειώσουμε ότι υπάρχει κάποιος του οποίου το όνομα ομολογώ ότι δεν γνωρίζω, από τον πάγκο του Ολυμπιακού, ο οποίος συνεχώς πηγαίνει έρχεται στα αποδυτήρια. Και όποτε βγαίνει όλο και κάτι έχει να πει στον Κώστα τον Μπογατσιώτη. Προφανώς αυτός είναι ο σύγχρονος Κύριλλος, ο αγγελιαφόρος του Ιβκοβιτ. Και έχει Μπάκνελ, όπως έχω λάθος, έχει αποδοθεί κατά καιρούς το όνομά του. 55-60 στους 5 πόντους και πάλι το μάτσο. Μπαγκατσιάς. Τάρλατς. Παπα-Νικολάου. Ρίβερς. Φασούλας παίρνει φάουλ από τον Γιαννουζάκο και δικαίωμα για βολές. Με κάποιον τάχει ο Μαράτης. Δύο χαμένες ακόμα για τον Φασούλα. 95-60. Θα πλησιάσει η απόσταση βολής ο Ηρακλής. Μολτέντο. Σντόπς για τρεις και πάλι. Σαν σέντρα ήταν αυτό. Η μπάλα στα χέρια του Γιαρουζάκου. Και φάουλ που παίρνει ο Σλοβαίνος από τον Μπαγκατσιά. Θέλησε και το καλάθι. Πάτρας. Για να είναι ετοιμοπόλεμος στο σημερινό παιχνίδι, του έγινε μία ένεση. Στο ημίχρονο δεν παραπονέθηκε καθόλου. Και όπως μου έλεγε πριν από λίγο ο γιατρός του Ηρακλείου, ο κύριος Γιανακοβίτης, δείχνει ότι θα τελειώσει το παιχνίδι σιδερένιος. Νίκο. 57-60 από τις βολές του Ντόλτς. Για τρεις πόντους ο Ρίβερς, αστοχή. Rebound όμως από τον Παπα-Νικολάου, ο οποίος κάνει το pivot, παίρνει το foul. Και το δικαίωμα για βολές. Ο Ολυμπιακός. Δύο, 5-45 από τις βολές του νεαρού διεθνούς. Στη συνέχεια ο Τάρλατς κάνει το 8ο ομαδικό φάουλ του Ολυμπιακού. Ολυμπιακός που γρήγορα πήγε τα 3-8. Και πάλι λοιπόν ο Ηρακλής στις βολές με τον Χουάν Μολ. Ολυμπιακού από τον πάγκο της ομάδας του στα αποδυτήρια, όπου ο κύριος Ιβκοβιτς παρακολουθεί το παιχνίδι από τηλεόραση του Αντένα, συνεχίζεται. Θα έλεγα ότι εκείνος είναι ο ηθήνο νους, αυτός που κινεί τα νήματα έστω και από τα αποδυτήρια, και απλά ο κύριος Μπογκατσιώτης είναι το εκτελεστικό όργανο. Σε ό,τι αφορά τον Ηρακλή, ένα πράγμα ζήτησε ο κύριος Νιούελ, να γίνουν screen προκειμένου να βγαίνει ελεύθερος ο Σντόβιτς και να σουτάρει περισσότερο στο σουτ τριών πόντων. Νίκο. Ο Σντόβιτς λοιπόν θα είναι παίξει καθόλου. Ο Άντερσον που τον είδατε δηλαδή ελάχιστα. Άλλο ένα επιθετικό rebound του Παπα-Νικολάου. 58-63 το σκορ. Ο Αλακτερός είναι ο μόνος από τους 20 που δηλώθηκαν που δεν έχει αγωνιστεί. Τάρλατς. Μπαγκατσιάς. Ρίβερς. Ο Παπα-Νικολάου. Φάουλ. Ήθελε και το καλάθι, δεν το πέτυχε. Δικαίωμα για δύο βολές από το πέμπτο φάουλ. Ο Ολυμπιακός έχει αχρηστέψει τις μισές περίπου από τις βολές που ξετάρει. 17 εύστοχες στις 33 τώρα. Και 2 στις 6 για τον μικρό. 5 λεπτά ακριβώς, τα 5 λεπτά της κρίσεως εδώ στο Ιβανόφιο που σιγά σιγά κατακλείστηκε από κόσμο και κοκλάζει. Μπάκναλ. Γιαννουζάκος. Δεν τολμάει να στάρει. Που κλέβει την μπάλα από Παπα-Νικολάου που είναι πολύ καλός αμυντικός. Ο Ρίβερς με τον Κακιούση, αυτός θα το κάνει φάουλ. Και δύο βολές για τον Ρίβερς και Βέλπ στον πάγκο. Μολτέντο στην καρέκλα του αναπληρωματικού. Ρίβερς στη γραμμή των φάουλ.
58-64. Ακόμα και ο Rivers που συνήθως βρίσκει το στόχο από την γραμμή. Αυτή τη φορά δεν τα καταφρενά. Ο κύριος που ήταν δεξιά για λίγο ήταν ο Αγγελιοφόρος. Ο άνθρωπος που κομίζει τα θέσφατα του Ίβκοβιτς προς τον Μπογατσιώτη. Μπάκναλ. Σουτ για τρεις πόντους. Ούτε τώρα θα βρει στόχο ο Άγγλος. 4 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα. Ο Ολυμπιακός πάντα μπροστά. Πάντα μπροστά. Και χωρίς να επιτρέπει στον Ηρακλή να φτάσει σε απόσταση βολής. Η μικρότερη διαφορά ως τώρα ήταν 4 πόντοι. Κάρλας. Φάουλ του Μπρούγκος που φεύγει για αυτός. Και άλλη μια βολή για τον Νεαρό που έχει τώρα 20 πόντους. 58-66. Προλαβαίνει ο Ηρακλής να καλύψει 8 πόντους σε 4 λεπτά. Προλαβαίνει, αλλά θα τα καταφέρει. Ο Ολυμπιακός έχει μια διαφορά που ασφαλώς είναι πολύτιμη υποθήκη για την νίκη, αλλά δεν του την εξασφαλίζει. Ο Μίκ από κοντά θα στοχίσει στο lay-up, το rebound από τον Παπα-Νικολάου. Κάποια δυσφορία στην εξέδρα από την άστοχη προσπάθεια του Αμερικανού. Rivers. Κάρλας και πάλι χαμηλά με τον Μίκ που έχει αυτός 4 φάουλ. Παπα-Νικολάου. Κάρλας. Κλείνεται. Νέο φάουλ από τον Μίκ. Όχι από τον Μπάκναλ τελικά. Ευκαιρία. Στο Ιβανόφιο 3 και 15 πριν το τέλος. Το σκορ είναι 59-68 από τη μία βολή του Μίκ, ο οποίος συνέχεια δεν μπορούσε να κάνει το follow. Μαζεύει την μπάλα ο Κακιούσης, ο οποίος πλησιάζει και κόβεται από τον Τάρλας που ήρθε εκεί πολύ εντυπωσιακά. Για να ακούσουμε τον Γιώργο Πούζο. Γιώργο. Είναι Νίκο να γελάει, να απορρεί κανείς με την ατυχία του Ίβκοβιτς. Όπως με πληροφόρησαν πριν από λίγο, η τηλεόραση παρουσίασε βλάβη στην οποία παρακολουθεί το παιχνίδι. Και τώρα παρακολουθεί την εξέλιξή του, έχοντας κολλημένο το αυτί του στο ραδιόφωνο. Νίκο. Άρα και ήταν τυχαία η βλάβη. Ποιος ξέρει. Ο Rivers από υπερβολική σιγουριά έχασε ένα lay-up. Μπάλα και πάλι για τον Ολυμπιακό. 2:52 ακόμα για το τέλος του παιχνίδι. Για να τελειώσει το παιχνίδι. Ζητώ συγγνώμη για τον Σαρδάμ. Η μπάλα στα χέρια του Rivers. Ο Ολυμπιακός είναι 9 πόντους μπροστά και έχει την μπάλα στα χέρια. Για να δούμε. Από τη στιγμή που πλησιάζει στους 4 πόντους ο Ηρακλής, έχει δεχτεί ένα σερί 6-1. Και η διαφορά πήγε και πάλι στα όρια των διψήφιων αριθμών. 2:36 για το φινάλε. Rivers. Για 3 από τον Νάγκητς. Δεν ήταν και πολύ καλή επιλογή. Στόβς. Μπάκναλ. Μικ. Δεν έχει στήριγμα. Τώρα βγαίνει ο Στόβς. Ούτε αυτός έχει στήριγμα. Μολτέντο, Κακιούσης, 2:10. Ο Κακιούσης, πολύ ωραία πάσα. Καλάθι και φάουλ από τον Μικ. Ένα φιλί ζωής για τον Ηρακλή. 61-68, 2 λεπτά και 7 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Τέταρτο φάουλ. Αμερικανός. Θα μπούμε λοιπόν στο τελευταίο δίλεπτο με τον Ολυμπιακό. 6 πόντους μπροστά. 62-68. Rivers. Υποπίεση ο Παπα-Νικολάου με τον Μολτέντο τώρα. Ξανά ο Rivers με τον Κακιούση. Ο Τάρλατς μάχεται για να πάρει θέση και μπάλα. Θα καταφέρνει τελικά τη χάρη μέσα από τα χέρια του. Την κρατάει και την δίνει στον Παπα-Νικολάου. 8 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό. 6. Rivers γλιστράει προς στιγμήν. Πετυχαίνει το καλάθι. Εκπληκτικό καλάθι. 1:39 πριν το τέλος. Δείτε πάλι πόσο ο Rivers πετυχαίνει ένα καλάθι που ίσως αποδειχθεί χρυσάφι για τον Ολυμπιακό. 62-70. Σντός. Μπάκναλ. Πλησιάζει πιο πολύ. Ο Μικ και πάλι καλάθι και φάουλ. 64-70 από την ασίστ του Μπάκναλ. Να το εδώ. Βρήκε ο Ντάρλας μπροστά του. Ο Μικ εκεί ήταν σχεδόν ανενόχλητος. Ο Παπα-Νικολάου έκανε ένα φάουλ που ίσως μπορούσε και να αποφύγει. Εν πάση περιπτώσει. 64-70. 1 λεπτό και 22 δευτερόλεπτα ακόμα. Και να ο Μικ για άλλη μια φορά στη γραμμή του φάουλ. Τα δύο συνεχόμενα φάουλ γκολ του Αμερικανού φέρνουν ξανά τη διαφορά στους 5 πόντους. 1:20 για το τέλος. Rivers. Μπακατσιάς.
Ο Σντόρτς του κάνει φάουλ, ίσως και επίτηδες, αφού ο Μπαγκατσιάς είναι από τους παίκτες που έχουν και άλλη μια βολή για τον 28χρονο playmaker. 65-72. Αποδείχθηκε τελικά λάθος του Σντόρτς η επιλογή να κάνει φάουλ στον Μπαγκατσιά. Μικ, εκεί δεν είναι επικίνδυνος. Μολτέντο για τρεις, υποπίεση, rebound από τον Τάρλατς και φάουλ του Μικ στον Τάρλατς. Ο Μικ θα φύγει και αυτός από το παιχνίδι. 56 δευτερόλεπτα, 55-73, 56 δευτερόλεπτα και 6 δέκατα για το τέλος. Και άλλη μια βολή για τον Τάρλατς που έχει 23 πόντους με 11 στις 15 βολές. 8 υπότιτλοι της διαφοράς. Κακιούρσε σε μια απέλπιδα προσπάθεια. Πάει μόνος του, αστοχή όμως το rebound από τον Τάρλατς. Και φάουλ του Γιαννουζάκου για να σταματήσει και το χρονόμετρο στον Rivers. 65-74. Θυμηθείτε εσείς ότι η πρώτη αγωνιστική δεν τελειώνει εδώ, όπως δεν τελειώνει εδώ και η μεταδόση του Αντένα για την πρεμιέρα του αθλήματος, αύριο στις 10 παρατέταρτο. Λίγες εκατοντάδες μέτρα πιο μακριά από εδώ. Πάω και εναντίον Άριο, ο Σντόρτς στο μεταξύ κάνει το 68-75, 33 δευτερόλεπτα. Και φάουλ από τον Μολτέντο στον Νάκιτς. Ο κόσμος έχει αρχίσει να φεύγει. Δεύτερη χαμένη βολή του Νάκητς, 68-75. Ο Κακιούσης το λέει από τη μακρινή πάσα ακριβίας του Σντόρτς, 70-75, 22 δευτερόλεπτα. Μπαγκατσιάς. Κλείστηκε προς στιγμή, ο Νάκητς με την μπάλα στα χέρια. Νέο φάουλ. Και κάποιος εκρευρισμός. Δεν κατά κάποιο τρόπο θεωρητικά το μπάσκετ. Coach ήταν η πρώτη του σήμερα. 70-76. Για να δούμε. Υπάρχει χρόνος να δοκιμάσει για μια ίστατη απόπειρα ο Ηρακλής. Το σκορ γίνεται 72-76 από τον Κακιούση, αλλά υπολείπονται 3 δευτερόλεπτα. Το παιχνίδι τελειώνει. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος κράτησε το προβάδισμα από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό, κερδίζει 76-72. Μην φύγετε, θα είμαστε και πάλι μαζί σε λίγο για να συνοψίσουμε.